αλλά το Botox καλά κρατεί. Μπράβο τους. Αφού έχουν λεφτά και κάνουν Botox, χαρακτηρία. Μπορεί για τις θεραπείες αισθητικής ιατρικής οι χειρουργικές επεμβάσεις να μειώθηκαν, οι επεμβατικές θεραπείες αυξήθηκαν κατά 15% στις γυναίκες, σύμφωνα με τους πλαστικούς χειρουργούς. Τα τελευταία 2-3 χρόνια και μέσα στην κρίση έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι μικρές επεμβάσεις του ιατρείου. Αυτό σημαίνει υαλουρονικά, Botox, τα λεγόμενα νήματα, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το ιατρείο και εύκολες και γρήγορες μικρές επεμβάσεις, οι οποίες δίνουν όσο μπορούν βέβαια στο μέτρο του δυνατού μια καινούργια εικόνα στο πρόσωπο. Μέσα στο 2014, 400.000 γυναίκες επισκέφτηκαν τον δερματολόγο ή κάποιο Ινστιτούτο Ομορφιάς για τα λούσα τους. Προφανώς είναι άσχετο το άγχος και την κρίση των Botox. Θα θέλουν να βλέπουν στο καθρέφτη κάτι ωραίο. Δεν τους ικανοποιεί αυτό που το βλέπουν. Άρα θέλουν να το βελτιώσουν. Δεν σου αρέσει που γερνάνε. Οι τιμές έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στα βαριά χειρουργεία το κόστος έχει πέσει κατά 1.000 με 1.500 ευρώ, ενώ στα δημοφιλή, μη επεμβατικά, το κέρδος για έναν ασθενή είναι από 100 έως 150 ευρώ. Θα κάνουν αυτές που έχουν, δεν νομίζω αυτές οι οποίες δεν εργάζονται και περνάνε δύσκολα ότι κάνουν Botox. Υπάρχουν και γυναίκες που έχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής εταιρείας πλαστικής χειρουργικής, οι Ελληνίδες στρέφονται σε θεραπείες που δεν απαιτούν χρόνο ανάρρωσης και αξίζουν τα λεφτά τους.